Μαζί μας είναι ο Γιώργος Λαρίσης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Έργων. Καλησπέρα, Γιώργο. Πολύ καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Στις εκλογές του 19 ήσουν επικεφαλής παράταξης, η οποία ήταν μάλιστα και η ευχάριστη έκπληξη των εκλογών. Στη συνέχεια συμπορεύθηκες με την παράταξη που πήρε το Δήμο και σε βρίσκουμε σήμερα εδώ στο Άλσος να συνεχίζεις να συμμετέχεις στη συνέχεια της παράταξης αυτής με την Κλήρη Δελιγιάννη. Το 2019 όντως η ομάδα μας κατέγραψε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και φυσικά τότε με ένα ισχυρό κεντροδεξιό πρόσημο και αυτό μας έδωσε το εφόδιο για να κινηθούμε αυτή την τετραετία. Η παράταξη του Σταύρου Τζουλάκη, με την οποία συνέπραξα σε όλη τη διάρκεια της θητείας και οι ίδιοι πλέον το παραδέχονται, είχαν διάφορα βαρύδια πολιτικά. Αυτοί όλοι είναι είτε σε άλλες παρατάξεις πλέον, είτε σε άλλες πόλεις. Με την Κλέρη Δελιγιάννη θα ξεκινήσαμε ένα υγιές κύτταρο για να τα αλλάξουμε όλα. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση να συνεχίσεις στην παράταξη αυτή κάτω από κάποιον άλλον, όντας επικεφαλής παράταξης στις προηγούμενες εκλογές? Προφανώς, επειδή όλοι μιλάνε με όρους εγωισμού, το να είσαι επικεφαλής και μετά να αποδεχθείς να είσαι μέλος μιας ομάδας, να γίνεις αποστρατηγός στρατιώτης, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί έχεις κάνει μια πορεία. Όμως στους ψηφοφόρους μου και το 19 και τώρα, εγώ λέω αλήθεια. Το 19 κατεβήκαμε για να διοικήσουμε και το κάναμε. Το 23 είχα πει ότι θα εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες, αρχικά ως προσωπικά επικεφαλής, αλλά στη συνέχεια και με οποιαδήποτε συμπαράταξη που να έχει ένα νόημα, για να νικήσουμε. Γιατί ο Δήμος και η ιστορία φτιάχνεται από τους νικητές, όχι από τους διαμαρτυρόμενους. Εγώ ήρθα εδώ, στο πλευρό της Κλέρης Δελιγιάννη, για να τα αλλάξουμε όλοι. Πριν πω για το μέλλον, να πω για ένα θέμα που έχει προκύψει από την Παρασκευή, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Το θέμα του νηπιαγωγείου του ΕΚΤΟΥ, μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε, που είναι κάτω στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία από το 1985, που ορίμασε τα τελευταία χρόνια και τελικά φτάσαμε την Παρασκευή ο ιδιοκτήτης να σφραγίσει το σχολείο. Προφανώς, από το 1985 υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος κορόιδευε τον ιδιοκτήτη. Υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος δεν έκανε αυτά που έπρεπε για τον ιδιοκτήτη. Και τελικά, εμένα δεν με απασχολεί ο ιδιοκτήτης, άλλωστε έχω αναμετρηθεί μαζί τους όταν μόνος εγώ πήγα και έκανα ένορκη βεβαίωση υπέρ του Δήμου στη διαμάχη την νομική. Αλλά ό,τι και να γίνει, κέρδισε. Και τώρα πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτά τα νομικά τα οποία κέρδισε, τα οποία έβγαλε το δικαστήριο ως αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν πάλι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε καθυστέρηση. Από την ώρα που ανέλαβα στις 15 Αυγούστου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, με επιστρέφει και ο Σταύρος Τζουλάκης, δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, θα σας πω τι έκανα εγώ. Βρήκαμε κονδύλια και βάλαμε σε συμβολιογραφικά έξοδα και κτηματολογικά, γιατί αλλιώς συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνει. Ορίζουμε υπόλογο. Επίσης, η συμβολιογράφος ξεκίνησε και έφτιαξε το συμβόλαιο, έστω και τελευταία στιγμή, και όλα αυτά έχουν γίνει. Και είμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Και ο ιδιώτης έκλεισε το σχολείο την Παρασκευή. Και τώρα, ο ένας δρόμος που ακολουθούμε είναι να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας προς τον ιδιώτη. Γιατί δεν έχει λόγο κανένας πια, αφού υπάρχει δικαστική απόφαση, ούτε να παίζει ούτε να κοροϊδεύει. Ο άλλος δρόμος είναι, επειδή φαίνεται ότι ο ιδιώτης συναισθηματικά έχει πειραχτεί τόσο πολύ που θα αφήσει για κάποιο καιρό ή για πολύ καιρό ή για λίγο το σχολείο κλειστό, γιατί είναι δικαίωμά του. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το ανοίξουμε, να μην χαθεί ούτε μια μέρα, αλλά θα εξετάσουμε και άλλα σχέδια για τη μεταβατική περίοδο αναγκαστικά, έτσι ώστε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο. Γιατί αυτά τα παιδιά τη Δευτέρα δεν θα έχουν σχολείο να πάνε. Και οι γονείς δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να πάνε στις δουλειές τους. Το παρελθόν έχει πληγές σε αυτό το θέμα.
εκλογές που... Ακούγονται πολλοί μηδενισμοί. Πόσο εύρωστος είναι ο Δήμος που παραδίδεται τώρα σε αυτές τις εκλογές? Ο Δήμος μέχρι το 2017 είχε πάρα πολλές πλασματικότητες. Το επέτρεπαν αυτό οι νόμοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά από όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια αλληλουχία νόμων έκανε όλους τους Δήμους να δουν την πραγματικότητα. Και ο Δήμος Νέας Μήνης είδε την πραγματικότητα. Δεν είναι ότι τα κονδύλια άλλαξαν. Ήταν και πριν. Απλά πριν υπήρχαν πλασματικότητες και κορόιδευε ο οποιοσδήποτε αιρετός τους πολίτες. Σαφώς, επειδή τον τελευταίο καιρό έχουν οριμάσει κάποια σοβαρά προβλήματα, όπως το έκτο νηπιαγωγείο που χρειάζεται μια μεγάλη δαπάνη, η εστία Νέας Σμύρνης και κάποια άλλα όχι τόσο σοβαρά, προφανώς χρειάζονται χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα δυσχεράνουν το έργο του Δήμου. Αλλά ο μηδενισμός, ότι ο Δήμος δεν είναι τίποτα, δεν πάει καλά, δεν έχει λεφτά, ας κάτσουν να μετρήσουν από τους 300 τόσους Δήμους σε ποια θέση κατατάσσεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης. Βέβαια, για να πω και αυτό, λεφτά για σημαίακια, μετάλλια και φρουφρού δεν έχουμε και δεν θα δώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι πολίτες σε 14 μέρες από σήμερα να προσθέθουν στις κάλπες, να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και ελπίζω να μας στηρίξουν, γιατί πραγματικά αυτά που λέμε είναι πραγματικά αληθινά, από το Α ως το Ω. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο παλιό θέμα που έχω επίσης ξεκαθαρίσει, μου λένε κάποιοι, γιατί δεν συνέχισες να κατέβεις μόνος. Το έχω ξεκαθαρίσει. Το 2019 είχα υποσχεθεί σε όλους το ψηφοδέλτιό μου ότι θα διοικήσουν. Γιατί εμείς δεν ήμασταν ψηφοδέλτιο διαμαρτυρίας, ήμασταν ψηφοδέλτιο διοίκησης. Και το κάναμε. Ήθελα λοιπόν το 23 να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι θα νικήσουμε. Και θα νικήσουμε. Γιατί τώρα με τη συνεργασία και τη συμμαχία σωστών ανθρώπων που έχουμε κάνει, θα νικήσουμε. Γιατί δεν έχει νόημα σε όποιον έχει και προσωπική ζωή. Και εγώ, όπως ξέρετε, η οικογένειά μου με τα τρία παιδιά δεν μου επιτρέπει να κάθομαι, να χαζεύω και να διαμαρτύρομαι. Ή θα ασχοληθούμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε κάτι, ή θα πάμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και σας κοιτάω στα μάτια, θα νικήσουμε. Τι σημαίνει για σένα η οικογένεια? Η οικογένεια για μένα είναι η αρχή και το τέλος. Είναι ο λόγος για τον οποίο εργάζομαι, βγαίνω την καθημερινότητα να φέρω χρήματα στο σπίτι, να προσφέρω στους συνανθρώπους μου. Είναι το λιμάνι που από εκεί αντλώ όλη τη δύναμή μου. Η γυναίκα μου και οι τρεις κόρες μου είναι εκείνες που μου δίνουν όλο αυτό το προωθητικό φάρμακο για να μπορώ να χαμογελάω. Θα συνεχίσω να είμαι κοντά στην οικογένειά μου από όποιο πόστο και αν υπηρετήσω στο μέλλον, την πολιτική ή την εργασία μου, να είμαι ενεργός πατέρας και μέσα από αυτές τις αρχές θα διοικήσω και το Δήμο. Σας ευχαριστώ. Φτιάξει τους δρόμους όπως είπατε, πως και τους δρόμους. Πολύ ωραία και πολύ αυτά. Πιάσατε να βάλετε μια ράμπα Ελευθερίου, Βενιζέλου και Αιγαίου που είναι το φαρμακείο και έχουν πέσει. Ωραία. Για να ξέρετε, επειδή εδώ πέρα είμαστε, επειδή είμαστε, όχι θα απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή είμαστε ανοιχτοί, δεν είναι, ο χώρος είναι ανοιχτός για όλους και δεν είναι εδώ πέρα τίποτα στημένο, δεν έχω φέρει χειροκροτητές, έχω φέρει πολίτες της Νέας Μήνης, θα απαντήσω και σε αυτό. Μίλησε για τις ράμπες. Αυτή τη στιγμή ένα έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ που λέγεται Οδική Ασφάλεια, θα περιλαμβάνει, ήδη έχει προχωρήσει και προχώρησε τους τελευταίους τρεις μήνες, έτσι, που είμαι εγώ αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, και θα περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ ασφαλτοστρώσεις περίπου και το υπόλοιπο εκατομμύριο θα είναι 45 έξυπνες διαβάσεις. Που οι 45 έξυπνες διαβάσεις, με τα πολύ απλά λόγια των πολιτών, είναι οι ράμπες. Μπράβο Γιώργο, μπράβο!